Η σημερινή μεγάλη συναυλία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αγώνα και αλληλεγγύης αποτελεί την πιο χειρή απάντηση στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια, στους δήμους της περιοχής που έκαναν κάθε προσπάθεια να μην έχει επιτυχία και αυτή η συγκέντρωσή μας. Μέχρι και κινήσεις αντιπερισπασμού έκαναν για να αποδυναμώσουν την προσπάθεια από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς. Σήμερα τους δίνουμε την απάντησή μας. Είμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο μαχητικοί και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πυρόπληκτων σας καλωσορίζει στη μεγάλη συναυλία διεκδίκησης που πραγματοποιούμε σήμερα. Εδώ στο κόμβο της Τροφιλιάς με τη βοήθεια καταξιωμένων καλλιτεχνών. Ήρθανε αρπηγλεοκερδός και αυτό το στιμά ιδιαίτερα για να δηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, να παίξουν για μας τους πυρόπληκτους, να μας δώσουν κουράγιο, να μας σμίξουν ξανά με τα τραγούδια τους. Αλλά πάνω απ' όλα ήρθανε για να φωνάξουν μαζί μας σήμερα με ένα στόμα, μια φωνή. Εμείς θα τους καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε να ζούμε και να δουλεύουμε στον τόπο μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή τους παρουσία. Πάει λίγο παραπάνω από ένας μήνας που ανταμώσαμε σε αυτόν εδώ τον κόμβο, σε ένα μεγαλειώδης συλλαλητήριο. Μεγαλειώδης γιατί η συμμετοχή, παρά τον πόλεμο που μας έκαναν, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αλλά και γιατί, παρά την αποσίωση από τα κανάλια, τσακώσαν τα σχέδια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και βάλαμε στη συζήτηση τα δικά μας ατζέντα για το τι πρέπει να γίνει στον τόπο μας. Το ψήφισμα της Τροφιλιάς με τα αιτήματά μας αποτέλεσε και αποτελεί για μας βάση για κάθε συζήτηση με κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμους. Μέχρι σήμερα πραγματοποίησαμε ξανά και ξανά συνελεύσεις του Σωματείου Ρητουλοκαλλιεργητών Δασεργατών, του Αγροτικού Συλλόγου, των Επιτροπών Αγώνα σε δεκάδες χωριά, με εκατοντάδες χωριανούς μας. Καταγράψαμε τα προβλήματα, μοιραστήκαμε την αλληλεγγύη σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, σχολικά, ζωοτροφές και με ισοτροφές. Αναδείξαμε τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την κατάσταση στην πολιτική προστασία. Ενημερώσαμε έκαιρα για όλα όσα προορίζουν για τις μπίζνες με τα μεγαλοσυμφέροντα, για το χορό των εκατομμυρίων που στείλουν μέσα στους ομίλους αναδόχους στις πλάτες μας. Ενημερώσαμε το ότι την ίδια στιγμή δεν τους περισσεύε ευρώ για να αποζημιωθούμε, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές μας, για να δουλεύουμε στον τόπο μας. Ενημερώσαμε ότι για ουσιαστικά την πλημμυρικά έργα και όχι απλά για να καθαρισμού των ρεμάτων ακόμα δεν έχει ξεκινήσει μελέτη, ούτε για δείγμα. Ότι δεν τους περισσεύει ευρώ γιατί τα έργα τους πέφτουν ακριβά και οι ζωές μας φτηνές. Όπως ακριβώς έζησαν με τραγικό τρόπο πέρσι με τις πλημμύρες οι κάτοικοι στα Ψαχνά και στο Λιλάντιο. Συναντήσαμε παντού από τους συγχωριανούς μας ενδιαφέρον, τη συμφωνία και την αποδοχή που όσο περνάει ο καιρός δυναμώνει. Οργανωνόμαστε, κάνουμε παρεμβάσεις και δράσεις που κρατήσανε την επικαιρότητα και τα εσφυκτικά μας προβλήματα. Πιέσαμε σε λύσεις εδώ και τώρα, όπως την επιτυχημένη παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα, εκεί που συναντηθήκαμε με τις επιτροπές των πλημμυροπαθών και σωματεία από όλη την Εύβοια και τους ταράξαμε ακόμα περισσότερο. Ανοίξαμε συζήτηση για την κατάσταση ή μάλλον για την κατάτια, να πούμε καλύτερα, του τομέα υγείας στην περιοχή. Για τα παιδιά μας που γεννιούνται κυριολεκτικά στον δρόμο, για τα μευτήρια, για την ανύπαρκτη πρόληψη περίθαλψη. Πολύ περισσότερο τώρα που οι ανάγκες μεγαλώνουν και που χρειάζεται τακτικές μελέτες και ουσιαστικός έλεγχος της κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα και των επιπτώσεων στην υγεία μας από το κάρβουνο που εισπνέουμε. Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μέτρα για να προλάβουμε το χειρότερο. Για να ζήσουμε στον τόπο μας σαν άνθρωποι του 2021 και όχι σαν άνθρωποι των σπουλαίων, απαιτούμε υγεία και μόρφωση για τα παιδιά μας. Αν σήμερα ακόμα και τώρα συγχωριανοί μας νιώθουν αδύναμοι μπροστά στις αποφάσεις των λεγόμενων ισχυρών, εμείς τους λέμε να ρίξουν μια ματιά
στο πόσο μας λογαριάζουνε κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι και ο κύριος Μπένος. Αν μας είχαν και εύκολους και αδύναμους, δεν θα σου λατσάραν υπουργοί κάθε μέρα από εκεί που βλέπαμε κάθε 4 χρόνια. Δεν θα μας αδειάσαν ένα σωρό ψευτοδεσμεύσεις εκεί που μας είχαν παρατημένους. Δεν θα μας παζαρεύανε, δεν θα αλλάζαν τα αρχικά τους σχέδια όπως έγινε κάτω από την πίεση των Ετσινάδων, που τώρα λένε για 7 έτη απασχόλησης μέσω ΑΕΔ και όχι ψευτοπρογράμματα πείνας όπως προτείναν στην αρχή. Δεν θα μας χτυπούσαν στην πλάτη να μας το παίζουν φίλοι. Δεν θα βαράγαν παλαμάκια, τα παπαγαλάκια θα τους στάβουν τις δράσεις και τις εκδικήσεις μας. Δεν θα έκανε πονηριές ποτέ να μας ξεμοναχιάσουν, πότε να μας πασάρουν από τον έναν υπεύθυνο στον άλλον. Δεν θα έκανα τα βρώμικα λησβερίσκια με την Τέρνα για να μοιράζουν ζωοτροφές σε όποιον θέλουν και να τροποκρατούν και να ξεγοράζουν. Δεν θα έβαζα το δασαρχείο να απειλεί τους συνεταιρισμούς με προσωπικά τηλεφωνήματα. Δεν θα τολμούσαν ακόμα και τη σημερινή συναυλία να κατεβάζανε τις αφίσες. Λέμε στους Ουγγαριανούς μας που τους βλέπουν παντοδύναμους και αμφιβάλλουν ακόμα για τη δύναμη του ενωτικού οργανωτικού αγώνα να πάρουν το παράδειγμα από το πώς σώσαμε τα σπίτια μας. Ήμασταν μαζί και ένας με τον άλλον ρίξαμε τα κορμιά μας στη φωτιά. Έτσι και τώρα μαζί, ρετσινάδες, δασεργάτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμενοι, εργαζόμενοι, αυτοαποσχολούμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μαζί και περισσότερο να ρίχνουμε τα κορμιά μας στον αγώνα για να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και να μην ξεριζωθούμε. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να δουλεύουμε στον τόπο μας και να μην πληγούμε, ζητάμε εδώ και τώρα. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για όλα τα χωριά. Δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία. Και αυτό το λέμε κατηγορηματικά, γιατί μόλις χτες πήραμε την απάντηση στο ψήφισμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που λέει ακριβώς αυτό που θα σας διαβάσω. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηριστούν με απόφαση Υπουργού έως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επίπεδου μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων. Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας σχετικό αίτημα, ειδικά αιτιολογημένο ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο έργο σχετικό με το θέμα ως έργο εθνικού επίπεδου και να ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δηλαδή κοντά 2 μήνες μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν καταθέσει το αίτημα για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Τι περιμένουν? Να έχουν και πάλι καταστροφή και όπως μετά από τις φωτιές να μας φλωμώσουν με τη συμπάθειά τους? Απέναντι σε αυτόν τον επεγμό απαντάμε με δυνάμωμο το αγώνα και με αιτήματά μας που είναι επίκαιρα και αναγκαία όσο ποτέ. Απαιτούμε να ολοκληρωθεί αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει στα χωριά μας. Να εξασφαλιστεί η διαμονή, η διατροφή όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια τους για όλο όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Άμεση έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς κανέναν όρο και προϋποθέσεις για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Αποζημίωση για τη φετινή μας παραγωγή που κάηκε, ενώ την είχαμε δουλέψει στο συνολικό ύψος της παραγωγής και της τιμής. Τιμή επιδότησης, τιμή πώλησης και ασφάλιση. Αποζημίωση για τις κατοστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα καμένα αγροτικά μηχανήματα και όλο τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις στο 100% χωρούς όρους και προϋποθέσεις. Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθούν όσες ζωοτροφές είναι αναγκαίες σε όλους τους κτηνοτρόφους για όσο καιρό διαρκεί η απαγόρευση βοσκής. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία τροφή για την επιβίωση των μελισσοσμηνών. Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όποιον είναι την εργάτη, δασεργάτη επιθυμεί και έχει θεμελιώσει δικαίωμα πάνω από 4.500 βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα στα 55 και στους άντρες και στα 50 στις γυναίκες. Απασχόληση όλων των ειτηνεργατών, δασεργατών, ανέργων στα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα με επιστημονική επίβλεψη των δασαρχείων. Οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες έχουν τη γνώση του δάσους και τα αναγκαία εργαλεία.
άμεση εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία και τις υπηρεσίες για να επανέλθει το πεύκο δάσος και να μην γίνει ζούγκλα. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων και δασεργατών με σταθερή σχέση εργασίας για τουλάχιστον 15 χρόνια. Για τη φροντίδα και την ανάπτυξη του καμένου δάσους, για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να το ξαναδούν. Στελέχωση των δασαρχείων λίμνης και εστίας με δασολόγους δασοπόνους για να μπορούν να επιβλέψουν τα τυπημερικά έργα και την αναδάσωση. Να απαγορευτεί η λωτόμηση στο δάσος από εργολάβους και εμπόρους ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφους. Να επιτραπεί στους κατοίκους της περιοχής να κόψουν ξύλα για τις προσωπικές τους ανάγκες σε περιοχές που δεν επηρεάζουν τα τυπημερικά έργα. Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε φορεία, ΔΕΗ, τράπεζες. Αναστολή όλων των ρυθμίσεων σε φορεία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, παρόχος ενέργειας για ένα χρόνο. Καμία ρύθμιση να μην χαθεί. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, κατάσχεσης, πληστηριασμοί κτλ. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους αυτοαπασχολούμενους. Φθηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο για τους αυτοαπασχολούμενους και τα λαϊκά στρώματα. Απαλλαγή φόρων για το τρέχον οικονομικό έτος. Κατάργηση του έμφυα, του ΦΠΑ και του τέλους επιδιδέματος για όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των Δήμων. Ιστιαία της Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ ως η μόνη αποδεκτή λύση ώστε να εξασφαλιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβίωσης και λειτουργίας των μικροεπιχειρήσεων. Απαλλαγή από όλα τα δημοτικά τέλη. Απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για ένα χρόνο με επιδότησή τους από το κράτος. Για όλους τους πυρόπληκτους που έχουν παιδιά και σπουδάζουν να πρευλευτεί είτε στεγαστικό επίδομα είτε εξασφάλιση στις φοιτητικές εστίες. Είμαστε σε εγρήγορση και δυναμώνουμε τον αγώνα. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις τους. Δεν τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Θα νιώσουν την αγωνιστική μας ανάσα στο σβέρκο τους. Τους έχουμε στριμώξει και ανεβάζουμε στροφές. Στα μέσα του Οκτώβρη παίρνουμε την πρωτοβουλία να συντονίσουμε όλοι οι πληγέντες σε ένα κοινό πανελλαδικό επίπεδο. Προγραμματίζουμε συνάντηση στην Αθηνά με τις πυρόπληκτους της Αττικής, της Υγείας, της υπόλοιπης χώρας, με τους πλημμυροπαθείς, με τους σεισμόπληκτους, με λίγα λόγια, με όσους τσουρούφλησε, έπνιξε, γκρέμισε η πολιτική προστασία του δόγματος που λέει οι ανάγκες μας, όφελος, κέρδη τους. Εκεί και θα προγραμματίσουμε από εκείνο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις αρχές του Νοέμβρη. Μέχρι τότε δεσμευόμαστε να αργωνώσουμε ξανά κάθε χωριό κάνοντας συνελεύσεις, ανοίγοντας τη συζήτηση, μεγαλώνοντας τις επιτροπές αγώνα και στείνοντας νέες. Δυναμώνοντας τον αγροτικό σύλλογο και το σωματείο καλλιεργητών δασεργατών. Προετοιμαζόμαστε έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Καλά να περάσουμε απόψε, καλούς αγώνες.